Το θεατρικό εργαστήρι Νέα Οριστιάδα Διόνυσο αποχαιρετά το 2021 και υποδέχεται το 2022 με δύο απολαυστικέ κομμωδίε του, που κατάφερε και ανέβασε εν μέσω πρωτόγνωρων αντίξεων συνθήκων τη τρέχουσα πολύμηνη περίοδου. Περισσότερε πληροφορίε για τι παραστάσει αυτέ θα μα δώσει ο καλλιτεχνικό διευθυντή του θεάτρου Διόνυσο και σκηνοθέτη των παραστάσεων Άκη Τσονίδη. Καλησπέρα, κύριε Τσονίδη. Καλησπέρα, χαίρομαι που μιλάω μαζί σα. Και εμά είναι ιδιαίτερη η χαρά μα. Πείτε μας περισσότερα για τις παραστάσεις που θα απολαύσει το θεατρό φιλοκοινό της περιοχής και λίγα λόγια, αν θέλετε, για το κάθε έργο. Ναι. Εμείς θα ξεκινήσουμε τις εορταστικές παραστάσεις στις 26 και 27 Δεκεμβρίου με το έργο της Ζωζιάν Μπαλασκό «Η ζωή είναι γλυκιά». Είναι μια υπέροχη κομμωδία της Μπαλασκό, η οποία ανέβηκε για πολύ λίγο το προηγούμενο φθινόπωρο, αλλά λόγω της πανδημίας κατέβηκε γρήγορα. Οπότε είναι ευκαιρία να το παρουσιάσουμε στο κοινό, γιατί ήταν μια παράσταση που αγαπήθηκε, παρόλο που έπαιξε μόνο 4 φορές. Παράλληλα, με 2 και 3 Γενάρη θα ανοίξουμε, δηλαδή, τη νέα χρονιά θεατρικά με μια παράσταση που περιόδευσε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η υπέροχη κομμωδία φάρσα του Ζορζ Φεϊντό, «Ο Ράφτης Κυριών». Έτσι λοιπόν, αυτές οι δύο παραστάσεις θα έχουν την τιμητική τους, όσον αφορά ο Διόνυσος θα έχει την τιμητική του, γιατί πραγματικά το θεωρούμε μια μεγάλη γιορτή, το να ξαναμπούμε, να πατήσουμε στη σκηνή επάνω και να μπει ο κόσμος για να χαρεί αυτές τις δύο παραστάσεις. Και συνεχίζουμε παράλληλα και τις πρόβες ακάθεκτη για τον προγραμματισμό μέχρι και το καλοκαίρι. Είναι μια σκηνή ανεβάζει το σπίτι της Μπερνάρντ Άλπα, αυτό το υπέροχο έργο του Λόρκα. Η δεύτερη σκηνή ανεβάζει τις τρεις μονόπρακτες κομμωδίες, τις κλασικές του Τσέχοφ, σύντομο μονόλογο «Οι βλαβερές ενέπειες του καπνού». Και ήδη ξεκινήσαμε τη διαδικασία για την παράσταση που θα ανέβει το καλοκαίρι, «Η γαμπρή της ευτυχίας». Οπότε είμαστε πραγματικά σε μια πολύ έτσι δυναμική περίοδος του θεατρικού εργαστήριου της Ορεστιάδας. Και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, γιατί ήδη η αποδοχή και το ενδιαφέρον για αυτές τις 4 εορταστικές παραστάσεις είναι πάρα πολύ μεγάλο. Οπότε πραγματικά είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι. Και εννοείται ότι με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα που ορίζει ο νόμος, το κράτος, η κυβέρνηση, οι υπηρεσίες, με τις μάσκες, με τα αντισηπτικά, με την χωρητικότητα και όλα αυτά. Αυτή ήταν και η επόμενη μου ερώτηση, κύριε Τσονίδη. Πώς μπορεί κάποιος να έρθει να παρακολουθήσει τις παραστάσεις, τι μέτρα υγειονομικά ισχύουν? Καταρχήν, είναι μόνο αμιγώς εμβολιασμένος ο χώρος. Έτσι, κρίναμε ότι έπρεπε να πάρουμε αυτή την απόφαση για αυτές τις συγκυρίες που βιώνει όλος ο κόσμος. Αμιγώς λοιπόν εμβολιασμένος ο χώρος. Και βεβαίως θα πρέπει να τηρείτε όλα τα πρωτόκολλα, όπως είναι η μάσκα καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης. Δεν λειτουργεί το κηλικείο στην διαδικασία των παραστάσεων, δεν υπάρχει διάλειμμα, και νομίζω ότι ο καθένας που έχει την ατομική ευθύνη, νομίζω ότι όλα μαζί αυτά θα κυλήσουν σε ένα πολύ πολύ καλό διήμερο σαν αρχή, 26 και 27 Δεκέμβρη και 1 και 2 Γενάρη, γιατί όλοι πρέπει να χαρούμε αυτές τις προσπάθειες, γιατί πρόκειται περί προσπαθειών για να ανέβει κάτω από αυτές τις συνθήκες μια παράσταση, μια παραγωγή. Και μάλιστα σε μια μικρή επαρχιακή πόλη όπως είναι η Ορεστιάδα, βέβαια έχει ένα υπέροχο θέατρο από το Διόνυσο, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει όλοι μας να είμαστε προσεκτικοί και όλοι να καταλαβαίνουμε ότι ο κίνδυνος υπάρχει, είναι ορατός, έχει θανατώσει πολύ κόσμο, οπότε όλοι μαζί πρέπει να προσέξουμε για να προχωρήσουμε μπροστά, να απαλλαγούμε από αυτή την πανδημία. Καταφέρατε, κύριε Τσονίδη, να σκηνοθετήσετε τις παραστάσεις σε πολύ ιδιαίτερες συνθήκες λόγω της πανδημίας. Πόσο εύκολο είναι με όλα αυτά τα μέτρα και τις πρωτόγνωρες συνθήκες να επιτευχθεί αυτό? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η διαδικασία για το πριν ανέβει μια παράσταση, υπάρχει αυτή η διαδικασία της δραματολογίας. Εκεί μπορεί κανείς να τηρήσει τα μέτρα, είμαστε καθισμένοι όλοι με απόσταση κτλ. Αλλά όταν ξεκινάει η πρόβα, που θα πρέπει να είναι ηθοποιοί πολύ
κοντά ο ένας τον άλλον, εκεί με τις μάσκες, με τα rapid test μας όλοι, με τα self-test όλοι, προσέχουμε και προσπαθήσαμε να κάνουμε αυτή την... Να ασχοληθούμε με το θέατρο, κάτι που αγαπάνε πάρα πολύ όλοι, με όσο το δυνατόν, με τη μεγαλύτερη προσοχή που μπορεί ο καθένας να δώσει. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, είναι πρωτόγνωρα, είναι ένα κομμάτι λύπη, ένα κομμάτι επαφής λύπη από αυτή τη διαδικασία, τώρα έτσι όπως γίνονται οι πρόβες. Αλλά εάν αγαπάει κανείς κάτι τόσο έντονα και θέλει να πραγματικά να ταξιδέψει μέσω του θεάτρου, μέσω της μαγείας του θεάτρου, υπάρχει τρόπος, είτε με τη μάσκα, είτε προσέχοντας ακόμα πιο πολύ, γιατί σεβόμαστε και το διπλανό μας, να βγουν σε πέρας όλα αυτά τα πράγματα και να φτάσουμε σε ένα σημείο, σε ένα τελικό αποτέλεσμα που θα πρέπει να το παρουσιάσουμε, να παρουσιάσουμε αυτή τη δουλειά στον κόσμο. Και εδώ είναι η τεράστια χαρά που πλέον νιώθουμε όλοι μας, ότι φτάσαμε σε ένα αποτέλεσμα πάρα πολύ καλό, και είναι η ώρα πια να χαρούμε τους κόπους μας κάτω από αυτές τις συνθήκες, το πώς ανέβηκε μια παράσταση. Κύριε Τσανίδη, το θέατρο Διόνυσος παίζει σημαίνοντα ρόλο σε μια κριτική και ευαίσθητη περιοχή όπως η Ορεστιάδας, και έχει πλήθος δραστηριοτήτων, μιας και οργανώνεται ετήσιο φεστιβάλ, έχετε προβολές και κινηματογραφικές. Θα θέλαμε να μας πείτε λίγο περισσότερα για τις δραστηριότητές σας. Ναι, το φεστιβάλ ήδη προετοιμάζεται τώρα για το ερχόμενο καλοκαίρι. Θα είναι το 23ο φεστιβάλ. Συζητάμε με πρόσωπα που θα παρτίζουν την Κριτική Επιτροπή, με πρόσωπα που θα είναι τα τιμόμενα πρόσωπα. Ενημερώνουμε ομάδες ανά την Ελλάδα ότι το φεστιβάλ συνεχίζει ακάθεκτο. Γίνονται μαθήματα θεατρικής παιδείας από παιδιά 3,5 έως 18 χρόνων κάθε Σάββατο. Έχουμε γύρω στα 100 παιδιά. Αυτό είναι μια σπουδαία σελίδα του Διονύσου. Πάλι με τα προβλεπόμενα μέτρα όλα. Λειτουργεί το αρχαίο δράμα με τον Αντώνη Θεοδωρακόπουλο, αυτόν τον σπουδαίο ηθοποιό, και φέτος προσεγγίζουν το κείμενο των Βαχών. Η κεντρική σκηνή του θεατρικού εργαστηρίου, όπως προανέφερα, ετοιμάζει το σπίτι της Μπενάλτα Άλμπα του Λόρκα, τα τρεις κομμωδίες του Τσέχοφ, συν το μονόλογο «Βλαβερές συνέπειες του καπνού». Προετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη περιοδία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με το έργο «Η Γαμπρή της Ευτυχίας». Υπάρχει εναλλακτική σκηνή για ανθρώπους που δεν θέλουν να πατήσουν στο σανίδι, δεν θέλουν να παίξουν, να ανέβουν στη σκηνή, αλλά γίνονται εργαστήρια θεάτρου, όπως είναι η κινησιολογία, η έκφραση, η ορθοφωνία, ιστορία θεάτρου, αναλύση κειμένων, η γνωριμία με συγγραφείς. Αυτό γίνεται κάθε Τετάρτη και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που το παρακολουθούν. Είναι το σινεμά που ήταν ένα κομμάτι που έλειπε από την πόλη τα τελευταία 4-5 χρόνια, γιατί ξέρετε, έχουμε και ταινίες πρώτης προβολής και παγκόσμιας πρεμιέρας. Προσπαθούμε να κάνουμε για το βιβλίο κάποιες εκδηλώσεις με μουσικές βραδιές. Τώρα είναι δύσκολο τα τελευταία 1,5 χρόνο. Προσπαθούμε δηλαδή να καλύπτουμε ορισμένα κενά που υπάρχουν στην επαρχία. Νομίζω ότι το κάνουμε κάπως καλά και όμορφα, οπότε οι άνθρωποι εδώ το εκτιμούν, ο κόσμος το εκτιμάει, και συμβαδίζουμε πλέον οι θεατές και οι οργανωτές μαζί καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς σε πολλές εκδηλώσεις που έχει ο Διόνυσος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσανίδη. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.